Καλησπέρα. Η Super League επιτέλους επέστρεψε, όπως επέστρεψε και η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Μαζί μας σήμερα ο Θοδωρής Βασίλης. Καλησπέρα, Αντώνη. Επιτέλους έχουμε τα play-off, Θοδωρή, και με ματσάρες και με ντέρμπι, έστω και με καθυστέρηση. Απ' όλα. Μετά από τρεις μήνες. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες, η ενδεκάδα της αγωνιστικής, η στιγμή της αγωνιστικής και τον MVP του Σαββατοκύριακου, εσείς μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία κλασικά, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. 4-4-2 σύστημα, αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα. Δεν χρειάζεται να μπουν μόνο δύο ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα στην ενδεκάδα. Ξεκινάμε με τον οδοφύλακα. Ήμουν ανάμεσα στον Κάρχημαν της Λαμίας και τον Κότινγκ του Πανιωνίου. Επειδή βάλαμε, θα δούμε στη συνέχεια, περισσότερους του Πανιωνίου, καταλήγω στον οδοφύλακα της Λαμίας. Έκανε δύο καλές αποκρούσεις στο 0-0. Κιόλας για μια ομάδα που ουσιαστικά είναι αδιάφορη στα play-out, κατάφερε και κράτησε έναν αντίπαλο που και εγώ ήταν για τους βαθμούς. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Ρος του Άρη, αριστερά ο Σαραμαντάς του Πανιωνίου και κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού και Σεμέντο και Μπα. Επειδή τελείωσες με τα στόπερ του Ολυμπιακού και μόνο το γεγονός ότι δεν δέχτηκε φάσεις, δεν είχε καθαρή φάση ο ΠΑΟ και μιλάμε τώρα για το ντέρμπι της αγωνιστικής που κρινόταν το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Φανερώνει, δείχνει τι δουλειά έκαναν τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Στα χαφ πάμε full επίθεση αυτή την εβδομάδα. Λιβάγια από την ΑΕΚ, Λουίς Φερνάντεθ από Αστέρα Τρίπολης, τον Εμμανουλίδη από τον Πανιόνιο και τον Μπρούνο Γκάμα από τον Άρη. Δύο γκολ ο Μπρούνο Γκάμα, το ένα εκπληκτικό γκολ που θα το ψηφίσετε και στο site Super League Nivea Men Best Goal με την απευθείας εκτέλεση φάουλ, όπως και ο Λουίς Φερνάντεθ επίσης τρομερό γκολ. Πάμε σε φουλ επίθεση στα χαφ, αλλά ήταν από τους καλύτερους του Σαββατοκύριακου. Και οι τέσσερις. Νομίζω δηλαδή ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την παρουσία των τεσσάρων αυτών ποδοσφαιριστών. Όπως είπε, ο Μπρούνο Γκάμα δύο γκολ. Έκανε την ανατροπή για τον Άρη. Ο Λουίς Φερνάντεθ επίσης έχει πετύχει ένα τρομερό γκολ και δίνει τη νίκη στον Αστέρα. Εμμανουλίδης ήταν από τους βασικούς συντελεστές στη νίκη του Πανιωνίου που κράτησε ζωντανό στο Τζιλούλι. Και ο Λιβάγια είναι ο άνθρωπος που σώζει την ΑΕΚ από μια σχεδόν σίγουρη ήττα. Επίθεση, κλείνουμε με Ελαραμπή και Μακέντα. Το εκπληκτικό είναι ότι σκοράρανε από δύο γκολ, τους μετρήσαν το ένα, αλλά όπως και να έχει, ξεχώρισαν στο διάστημα που οι ομάδες τους βοηθούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο μέσα στην περιοχή. Έτσι ακριβώς. Καλά, για την Ελαραμπή τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή, μαζί με τον Βαλμπουένα πρέπει να είναι η MVP του φετινού πρωταθλήματος. Με διαφορά. Όσον αφορά το Μακέντα, επίσης αναγεννημένος, δύο γκολ. Αυτό που είπε, το ακύρωσαν το ένα, αλλά δείχνει ότι είναι σταθερή αξία. Και δείχνει τον Μακέντα που είχαμε δει στη Manchester United. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγουμε την καλύτερη στιγμή της αγωνιστικής. Η αλήθεια είναι πλέον με τη νέα τάξη πραγμάτων είχαμε πάρα πολλές στιγμές. Επιλέξαμε τρεις. Πρώτη από το Κλεάνθης Βικελίδης, ο τρομερός κύριος με το σοβαρό αναγωνιστικό πρόβλημα που έχει, ο κύριος Στέλιος Μητσίογλου. Είχε μάλλον γίνει γνωστό το πρόβλημα το αναπνευστικό που είχε σε παλαιότερο αγώνα. Του δώσανε όργανα για να τον βοηθάνε στην αναπνοή και πήγε στο γήπεδο μετά τον κορονοϊό για να δει το Άρη Σόφι. Δείχνει την αληθινή αγάπη που υπάρχει για την ομάδα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι ο παδός, το έχουν χαρακτηρίσει ότι ο παδός είναι κάτι του κακό. Και όμως ο παδός του Άρη με το αναπνευστικό πρόβλημα έδειξε ότι την αγάπη του για την ομάδα. Δεύτερη φωτογραφία, την έχουμε δει πολλές φορές στα ελληνικά γήπεδα, μάλλον όχι στα ελληνικά γήπεδα, στις πολυκατοικίες δίπλα από τα γήπεδα, αλλά απλά είναι σπάνιο το φαινόμενο, το βλέπουμε σε ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στη Τούμπα, τον κόσμο να είναι στις ταράτσες και προσπαθεί να δει το ντέρμπι που θα έκρινε και το πρωτάθλημα, αλλά γενικά ένα άδειο γήπεδο και δίπλα στις ταράτσες να υπάρχει κόσμος. Δυστυχώς σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να βρίσκεις διάφορους τρόπους για να δεις από κοντά την αγαπημένη σου ομάδα. Και τρίτη φωτογραφία από το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, πριν την έναρξη του αγώνα και 22 ποδοσφαιριστές γονάτισαν προς τιμή του George Floyd. Νομίζω ότι έχει τη σημασία του και είναι και μέσα στις στιγμές της αγωνιστικής. Έτσι ακριβώς. Η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της. Νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού και θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές με τον τρόπο τους έχουν στείλει αυτό το μήνυμα που έπρεπε. Πού καταλήγουμε? Αν ήταν αποκλειστικά για την Ελλάδα, θα έλεγα την πρώτη. Αλλά επειδή η εικόνα του George Floyd είναι παγκόσμια και είναι επίκαιρο, νομίζω ότι θα έλεγα την εικόνα στο ΆΚΑ. Κλείνουμε λοιπόν, στιγμή της αγωνιστικής, οι 22 ποδοσφαιριστές στο ΆΚΑ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Κλείνουμε τρίτη κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Κατέληξα στον
σεμέντο του Ολυμπιακού. Σπάνια βάζουμε κεντρικό αμυντικό, αλλά έχει και ωραία ιστορία, εκτός ότι ήταν κορυφαίος. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε καθόλου από τον ΠΑΟΚ, είχε πάρα πολλά κοψίματα, ήταν σχεδόν παντού ο Πορτογάλος αμυντικός του Ολυμπιακού και έπαιξε, το μάθαμε αργότερα βεβαίως, ενώ είχε χάσει ένα πολύ συγγενικό του πρόσωπο, την Ονάτου, η οποία ήταν πολύ σημαντική για τη ζωή του. Ουσιαστικά αυτή τον μεγάλωσε, το μάθαμε αργότερα. Παρ' όλα αυτά, αγωνίστηκε στο ντέρμπι που έκρινε το πρωτάθλημα και ήταν ο κορυφαίος για μένα των συνολικά 32 που αγωνίστηκαν. Και αυτό δείχνει τη σπουδαία του εμφάνιση. Το γεγονός ότι παρότι γνώριζε αυτό το θέμα, που θα μπορούσε να τον είχε επηρεάσει ή θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει να μην αγωνιστεί, μπήκε μέσα, έδωσε τα πάντα και ήταν αυτό που είπε ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά και την δεύτερη αγωνιστική των play-off και των play-out, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Player of the Month και Nivea Men Best Goal.